Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Capital Sports. Σήμερα Τρίτη και 13. Εντάξει, με όλα αυτά που συμβαίνουν, νομίζω ότι λίγος κόσμος ασχολήθηκε, ίσως ακόμα και οι προληπτικοί να μην ασχολήθηκαν με το ότι σήμερα είναι Τρίτη και 13. Κυρίως αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική του τόπου. Είχε παρέμβαση του βουλευτή Χριστάη Τζοβάνι. Απλώς θα απέχει τον καθηκόντο του για την ώρα. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Σιλούρης, κανονικά θα έπρεπε ήδη και αυτός να έχει υποβάλει την παρέτησή του μετά το χθεσινό βίντεο του καναλιού Al Jazeera. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη. Ξεκινά σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της εθνικής ομάδας στην Αλβανία με το Αζερμπαϊτζάν. Ημίχρονο 0-0 το παιχνίδι. Έκοψε πέναλτι ο Δημήτρης Δημητρίου, τερματοφύλακας της Εθνικής, στο 26ο λεπτό. Ή κάνει επίσημο ντεπούτο ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Μετά τα τρία προηγούμενα μάτς που ήταν ο Κυριακίδης, σήμερα επέλεξε να χρησιμοποιήσει ο Βάλεμ τον Δημητρίου και του βγαίνει μέχρι στιγμής. Σήμερα είναι κάπως καλύτερη η Εθνική, αλλά πάλι είχε πολλές φάσεις ο αντίπαλος. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτού του αγώνα και θα σας ενημερώνουμε. Θα έχουμε ήδη τον πρώτο φιλοξενούμενο, θα έχουμε τηλεφωνική και θα έχουμε και σύνδεση Skype με τον επόμενο φιλοξενούμενο. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Αδάμο Ευσταθίου, τον εκτελεστικό γραμματέα της Ομόνιας 29 Μαΐου, η οποία είναι στην ζωή σε εισαγωγικά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Καλησπέρα κύριε Ευσταθίου. Γεια σου πολύ μου, τι γίνεται. Καλά. Με όλα αυτά που συμβαίνουν κανονικά, η εκπομπή απόψε δεν έπρεπε να είναι αθλητική. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνει σχόλιο για αυτά που ζούμε τις τελευταίες 36 ώρες. Και δεν ζούμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Απλά ήρθαν κάποιοι άλλοι και μας τα επιβεβαίωσαν. Ευτυχώς που... Ήρθαν κάποιοι άλλοι και μας ξεσκέπασαν, θέλεις να πεις. Όπως το πες, μας ξεσκέπασαν το πιο πιθανό. Και χαίρομαι τουλάχιστον που σε άλλες φορές γίνεται μια ερευνητική δημοσιογραφία. Ναι. Και δεν μιλώ για το δικό σου το κομμάτι που είναι εδώ αθλητικό, μιλώ και για τους άλλους τους δημοσιογράφους στην Κύπρο, οι οποίοι το μόνο που είχαμε να πούμε είναι ότι μας την είχαν και στημένη και καλά. Απλά επειδή στην Κύπρο δεν έχει γίνει ποτέ κάποια ερευνητική δημοσιογραφία. Ναι. Να δούμε πού θα βγάλει αυτή η ιστορία. Είπαμε και πριν ότι έχει παραιτηθεί ο βουλευτής του ΑΚΕΛ. Λογικά θα παραιτηθεί προσεχώς, εκτός και αν λειτουργήσει διαφορετικά ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Σιλούρης. Τώρα, το πρώτο ερώτημα αφορά το πώς διαχειρίζεστε εσείς την κατάσταση με τον κορονοϊό. Σήμερα είχαμε και αύξηση των κρουσμάτων, 62 συνολικά, με δεδομένο ότι δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται σε τεστ οι ποδοσφαιριστές σας, γενικά όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Για τους μη γνωρίζοντες, να πούμε ότι η Ομόνια 29 Μαΐου είναι στην τρίτη τη τάξη κατηγορία. Εμείς το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα με το θέμα κορονοϊό. Από την πρώτη στιγμή και όταν βγήκαν τα πρώτα πρωτοκόλλα από την ΚΟΠ, ήμασταν από τις ομάδες που πήγαμε και στις διαλέξεις οι οποίες είχαν γίνει για να παρουσιάσουν τα πρωτοκόλλα. Εντάξει, με τα λύπη μας είδαμε ότι αρκετές ομάδες δεν είχαν έρθει. Προσπαθούμε να τηρούμε όλα τα πρωτοκόλλα εμείς ευλαβικά. Ο λόγος δεν είναι μόνο απλά για να τηρούνται τα πρωτοκόλλα, αλλά είναι και για να προστατεύσουμε την ομάδα μας. Το θετικό είναι ότι η Ομοσπονδία αλλά και η Πολιτεία ήρθαν και χορήγησαν κάποια τεστ κορονοϊού. Έγιναν την περασμένη εβδομάδα από 5 ποδοσφαιριστές μας. Ήταν όλα αρνητικά. Είχα γίνει και την προπερασμένη εβδομάδα από όλους τους ποδοσφαιριστές και πάλι ήταν αρνητικά. Ελπίζουμε ότι δεν θα αγγίξει την ομάδα μας αυτή η κατάσταση, αν και είναι κάτι που αγγίζει όλη την κοινωνία, ναι. Αν και είναι δύσκολο να μείνει μακριά και από τις προσφαιρικές ομάδες. Το θέμα είναι αν βρεθεί κάποιο ή κάποια κρούσματα, να το διαχειριστείτε σωστά, γιατί είδαμε και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία και στην τρίτη βεβαίως ότι βρέθηκαν κάποια κρούσματα. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί. Σίγουρα. Γενικά νομίζω ότι είμαστε και πιο όριμοι μετά από τόσους μήνες που υπάρχει ο κορονοϊός ουσιαστικά. Δεν νομίζω να γίνονται πλέον εκείνες τις σπασμωδικές κινήσεις που γίνονταν παλαιότερα. Είμαστε και όλοι πιο έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Ναι. Τώρα, να πούμε κάτι αγωνιστικά για την ομάδα της 29 Μαΐου, η οποία προχθές νίκησε δύσκολα στο 94 την Ελιά Λιθροδόντα. Είναι στην ισοβαθμή με άλλες δύο ομάδες στους 10 μετά από 4 αγωνιστικές. Τον ποδοσφαιρικό όμιλο Ορμίδιας
και την Πέγια 2014. Αυτοί που παρακολουθούν από πιο κοντά και λόγω απολογισμού και λόγω στελέχωσης θεωρούν ότι είστε στα φαβορί για την άνοδο. Εσείς τι λέτε? Εμείς λέμε ότι το καλοκαίρι έγινε μια πολύ καλή δουλειά. Η ομάδα μας σίγουρα δεν έχει τους προβολισμούς που έχουν άλλες ομάδες της κατηγορίας. Όμως με την καλή δουλειά που γίνεται από το τεχνικό επιτελείο αλλά και από τους ποδοσφαιριστές μας, βλέπουμε το ποδόσφαιρο που παρουσιάζουμε. Είναι αλήθεια ότι θεωρούμε ότι η ομάδα μας μπορεί να παίξει για καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί παρόλες τις τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες και την μία ισοπαλία, θεωρούμε ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα. Θέλουμε να παίζουμε ένα ωραίο και ορθόδοξο ποδόσφαιρο. Να πούμε απλώς μια διόρθωση 29 Μαΐου για να μην δοθεί και. Επειδή έγινε ένα τυπογραφικό λάθος, 29 Μαΐου είναι η ομάδα που εκπροσωπεί ο κ. Αδάμος Ευσταθίου. Συνεχίζεται. Από εκεί πέρα αγωνιστικά είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε κάποιες προβλέψεις. Πολλές ομάδες στην κατηγορία έχουν στόχο την άνοδο. Έχουμε ακόμη ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δηλαδή, έχουμε παίξει τις πρώτες δύο αγωνιστικές με την ΜΕΑΠ και με την Ολυμπιάς, οι οποίες είναι ομάδες που αρχικά έβαλαν το στόχο για την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Στην ίδια παίξαμε με τους Τρούλους, η οποία είναι μια ομάδα πιο αποδυναμωμένη, αλλά στην έδρα τους δύσκολα τους κερδίζεις. Και είχαμε την ισοπαλία. Και την περασμένη εβδομάδα παίξαμε και άλλη Σπόντα, η οποία είναι ακόμη μια καλή ομάδα και φιλοδοξή. Καταφέραμε να περάσουμε την νίκη. Από εδώ και πέρα παίζουμε με την Πέγια, η οποία είναι μαζί σας εκεί. Την πρώτη στιγμή. Ναι. Και την επόμενη εβδομάδα στο Γερίνια επιστροφή παίζουμε την Ορμίδια. Ναι. Είναι δηλαδή, ουσιαστικά μέσα σε 6 αγωνιστικές. Θα έχουμε παίξει όλους τους συνεκδικητές του τίτλου. Ναι. Μέχρι στιγμής πάντως ο απολογισμός θα ήσασταν φούλοι ικανοποιημένοι, ήταν 12, αλλά και 10 δεν είναι καθόλου άσχημα. Τώρα, απλώς θα χάσετε σε εισαγωγικά το πλεον, και χωρίς εισαγωγικά, το πλεονέκτημα. Είστε μια από τις ομάδες που παίρνει κόσμο στην τρίτη κατηγορία. Απλώς επειδή τώρα λήφθησαν κάποιες αποφάσεις εχθές από το Υπουργείο, ότι ακόμα και οι οπαδοί μιας ομάδας που εδρεύει στη Λευκωσία δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αυτό θα γίνει για την Ομόνοια στο μάτς με τον Εθνικό για στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Και έτσι θα πρέπει πλέον να παίξετε χωρίς τον κόσμο σας στα επόμενα παιχνίδια. Εντάξει, για την τρίτη κατηγορία, εκείνο που ισχύει από την αρχή της χρονιάς είναι ότι στα εντός έδρας παιχνίδια διαδικαιόμαστε μόνο 300 άτομα. Και στα εκτός έδρας μόνο τα 30 άτομα. Δηλαδή, α, στα εκτός είναι μόνο τα 30. Μάλιστα, η μετακίνηση φυλάστων απαγορεύεται από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε κακίσει τα συγκεκριμένα μέτρα. Και γιατί στις υπόλοιπες κατηγορίες, για την πρώτη κατηγορία να επιτρέπονται μετακίνηση οπαδών, αλλά στις άλλες να μην επιτρέπεται. Και μάλιστα, ειδικά των αριθμών 300, δηλαδή γήπεδα που φορούν 300 άτομα, να δικαιούνται να πάρουν 300 οπαδούς στην τρίτη κατηγορία. Και το δικό μας γήπεδο που χωρεί 3.000, αν και είμαστε πάλι 300. Νομίζω κανονικά το δικό σας γήπεδο, αφού χωράει 3.000, θα έπρεπε να τηρούνται τα μέτρα και να είναι περισσότερο για να έχει την ευκαιρία περισσότερος κόσμος. Εμείς εκείνο που ζητήσαμε ήταν το 33%, το οποίο ισχύει για την πρώτη κατηγορία. Δεν καταφέραμε να το πάρουμε. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι αποφάσεις της Ομοσπονδίας. Ναι. Εντάξει, προχτές είδαμε, προχτές το τελευταίο σας παιχνίδι, πώς ήταν η οπαδή της Ομόνοιας 29 Μαΐου. Είναι μόνο τα 300 σύζωση για τα οποία έχουμε εκδώσει. Ναι. Έτσι, αυτό είναι και μια μεγάλη οικονομική ζημιά για την ομάδα μας. Θα βρούμε όμως τους πόρους για να την καλύψουμε. Τώρα, μου έκανε εντύπωση, γιατί κάνατε και μια ανάρτηση, ότι είχε πάρα πολύ αστυνομία. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει αστυνομία, ξέρω εγώ, αλλά ήταν όντως μεγάλος ο αριθμός. Γιατί είδαμε τις φωτογραφίες που αναρτήσατε. Είναι από την αρχή της χρονιάς που έχουμε κάποια προβλήματα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως υποσχεθήκαμε και στον κόσμο μας μέσω της ανακοίνωσης, στην επόμενη αστυνομική σκέψη θα θέσουμε σοβαρό θέμα για τον λόγο που υπάρχει αυτή η παρουσία. Επειδή δεν είναι μόνο ο αριθμός, αν θέλουν μπορούν να φέρουν όσο αριθμό αστυνομικό που θέλουν, είναι και η παρουσία, είναι η συγκεκριμένη παρουσία, είναι το ότι επιέλεξα στο τελευταίο μας να σταθούν δίπλα από τις εισόδους σε ένα γήπεδο το οποίο είμαστε μόνο ουσιαστικά ο παδί της Ομόνοιας, δεν έχετε κανένα άλλο. Δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν κανένα πρόβλημα στις εισόδους. Θεωρούμε ότι αυτή η στάση της αστυνομίας είναι προκλητική, είναι αχρίαστη και πολύ φοβάμαι ότι αν ο σκοπός τους είναι να προκαλέσουν τον κόσμο, ότι μπορεί σε έναν επόμενο παιχνίδι να τα καταφέρουν. Και παρόλο που ο κόσμος έδειξε μεγάλη σοβαρότητα, και δεν απάντησε σε καμία εκ των προκλήσεων,
Δηλαδή, μέχρι ναι, αλλά σου είπα ότι το σημαντικό είναι. Να κατεβεί κάποιο από το αυτοκίνητο του για να κρατάει ένα τρέκι γυμπήρα και να τρέξουν να του πάρουν το τρέκι γυμπήρα μετά από τον κόσμο. Ο κόσμο ευτυχώ είναι σοβαρό, δεν δημιούργησε πρόβλημα. Και έτσι θέλουμε να είναι για να συνεχίσει. Από εκεί πέρα, η δική μα δουλειά θα συμβούλευε να θέσουμε το ζήτημα κάτω, το γιατί γίνεται το συγκεκριμένο, και να ψάξουμε του πιο βαθιού. Τους βαθύτερους λόγους ουσιαστικά αυτής της κατάστασης. Ναι. Τώρα, πριν μιλήσουμε, πριν σου κάνω την επόμενη ερώτηση, απλώς να πούμε ότι στο 55ο λεπτό η Εθνική παραμένει στο 0-0 με το Αζερβαϊτζάν. Το παιχνίδι γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο στην Αλβανία, στην πόλη Ελπασάν, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Αζερβαϊτζάν. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι μια αντίδραση που υπήρξε και από την Ομόνια 29 Μαΐου, αλλά και από άλλες ομάδες των μικρών κατηγοριών και ο Θέλος αντέδρασε, είδα και κάποιες άλλες αναρτήσεις, για το ότι τελικά έχουν παραπευθεί στον αθλητικό δικαστή και εσείς παραπευθήκατε, αλλά και κάποιες άλλες ομάδες, γιατί έκαναν σε εισαγωγικά το λάθος να πανηγυρίσουν οι ποδοσφαιριστές σας μετά από ένα γκολ. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το πράγμα, γιατί είδαμε και άλλες εικόνες στην πρώτη κατηγορία που εκεί δεν τους παρέπεμψαν. Εμείς λέμε να θα υπάρχουν κάποιοι νόμοι να εφαρμόζονται για όλους. Και όταν οι νόμοι θα εφαρμόζονται για όλους, κανένα πρόβλημα δεν θα έχουμε να εφαρμόζονται και για μας. Όπως προηγουμένως αναφέρατε, το περιστατικό με την πύρα, δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε εκτός έδρας παιχνίδια και οι κατσίνες στο γήπεδο να πουλούν πύρα και στο δικό μας γήπεδο να ασχολούνται με το ποιος θα φέρει ένα τσενεκεδάκι. Όπως και με τους εναγκαλισμούς, δεν γίνεται να έχουμε μία. Επιτρέπεται στα άλλα γήπεδα οι κατσίνες να πουλούν πύρα. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται ή αν δεν επιτρέπεται. Εκείνο που λέω, όπως δεν επιτρέπονται οι αναγκαλισμοί και γίνονται, από ό,τι φαίνεται γίνεται και με δεσμείες. Εκείνο που λέω είναι ότι ας θα υπάρχουν οι νόμοι να εφαρμόζονται για όλους. Όταν λέμε για όλους, εννοούμε για όλους. Ναι. Όπως απαγορεύονται οι ομαδικές φωτογραφίσεις και είδαμε ναι. την εθνική ομάδα να βγάζει ομαδική φωτογραφία πριν λίγες μέρες. Ναι. Όπως οι παίχτες ναι. μας τώρα που μας παρέπεμψαν και αντιληφθήκαμε ότι εμάς θα μας παραπέμπουν, όταν πανηγυρίζουν δεν αγκαλιάζονται. Αλλά είναι πολύ προκλητικό οι δικοί μας παίχτες να μην αγκαλιάζονται και οι παίχτες όλων των άλλων ομάδων να αγκαλιάζονται. Ναι. Οπότε εμείς μόνο αυτό ζητάμε ούτε ειδική μεταχείριση, ούτε να μην εφαρμόζονται οι νόμοι. Λέμε ότι αν θα εφαρμόζονται οι νόμοι, να εφαρμόζονται για όλους. Σωστός. Και όχι αλλά καρτ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να κλείσουμε με το θέμα του δικού σας γηπέδου, του προπονητικού κέντρου. Πού βρίσκεται η όλη ιστορία? Έχει γίνει αυτή τη στιγμή η τελευταία φύτευση του γρασιδιού και ευελπιστούμε ότι μέσα Νοεμβρίου θα ξεκινήσουμε πλέον προπονήσεις και η πρώτη ομάδα και η U19. Ναι. Θυμίσουμε ότι σε ποια περιοχή βρίσκεται? Βρίσκεται στους Εργάτες. Ναι. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τη Λευκοσία. Ναι, και αντιλαμβάνομαι ότι θα το έχετε μόνο ως προπονητικό κέντρο. Τουλάχιστον ναι, για τα επόμενα αυτό χρόνια. Αυτό είναι ο στόχος. Η επένδυση για ένα ιδιόκτητο γήπεδο όπου να παίζονται αγώνες είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε τη δεδομένη στιγμή και θεωρούμε ότι είναι και λίγο αξία. Αντιληφθείτε ότι ένα προπονητικό κέντρο, αν έχει τρεις και τέσσερις ομάδες με τις ακαδημίες σου, είναι τρεις με τέσσερις φορές την ημέρα. Ενώ ένα γήπεδο ποδοσφαίρου είναι απλά δύο φορές το μήνα που παίζεις τα εντός έδρας του παιχνιδιού σου. Ναι. Και είναι... Εννοείται ότι το συγκεκριμένο γήπεδο θα χρησιμοποιείται σαν έδρα των ακαδημιών και της U19, μόλις γίνουν όλες οι αναγκαίες βελτιώσεις. Ναι. Εντάξει, και νομίζω ότι εξοικονομείς και χρήματα και μπορείς πλέον να δουλέψεις και στα εκκολαπτήρια έχοντας το δικό σου σπίτι. Βεβαίω. Εμείς με τα δικά μας πλάνα για τους συγκεκριμένους υπολογισμούς που έχουμε κάνει πριν να κάνουμε τη συγκεκριμένη επένδυση, υπολογίζουμε ότι τα τρία χρόνια ήδη το συγκεκριμένο κήπεδο θα ξεκινήσει να αποφέρει κέρδος, ξεχρεώνοντας και το δανεισμό τον οποίο προχωρήσαμε. Τώρα, κάτι τελευταίο, είναι 29 του Μάη του 2018 ιδρύθηκε αυτή η ομάδα. Εντάξει, το πώς ιδρύθηκε είναι γνωστό. 2,5 χρόνια ζωής περίπου. Τα πράγματα πάνε περίπου όπως τα σχεδιάσατε, κύριε Σταθίου. Στις 29 του Μάη, ουσιαστικά είχε γίνει μετά από τις εκλογές του ΑΣΟΛ, ουσιαστικά στις 29 του Μάη είχε δοθεί τη συγκεκριμένη ημέρα και το ποδοσφαιρικό τμήμα στην ιδιοκτησία του κ. Βασταύρου. Είχε γίνει και η Γενική Συνέλευση των Κεντρικών της Τυρανιά, που έρθει για απόφαση για την ομάδα. Την επόμενη Γενική Συνέλευση που ήταν και η τρίτη του σωματείου, εμείς είχαμε πει ότι στόχος είναι η τρίτη κατηγορία. Στόχος είναι να πάρουμε την ομάδα από το χέρι και να την πάρουμε στην τρίτη κατηγορία. Βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη κατηγορία. Τους στόχους που είχαμε βάλει αρχικά τους έχουμε εγκαταστήσει.
Και σίγουρα γίνονται και πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Ούτε τον αγκαλιάσει τόσο πολλοί κόσμο στην προσπάθεια περιμέναμε. Ούτε και να έχουμε το δικό μα ιδιόχτη των προγραμματικών και που περιμέναμε. Ούτε και να έχουμε να ανοίξει το ίδιο μα δύο χρόνια μετά. Θεωρώ ότι προχωράμε με γοργού ρυθμού. Παρ' όλα αυτά, όπω είπαμε και στην τελευταία μα γεννήση, θέλουμε να παραμείνουμε και ταπεινοί και σοβαροί. Γιατί είναι πολύ καλά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Αλλά δεν είναι στόχο μα να τρέξουμε, να ανεβούμε τι κατηγορίε. Πρώτο μα στόχο είναι να βάλουμε τι βάσει για το μέσο. Ναι. Θεωρούμε ότι όλε μα οι κινήσει, δηλαδή ο μικρό προπολογισμό που έχουμε κάνει φέτο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά κατά επέκταση η επένδυση μα στο ποδοσφαιρικό κήπεδο ή στο οίκημα, είναι τα πράγματα τα οποία θα βάλουν τι βάσει για το μέλλον. Και έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε, και όχι να κάνουμε μεγάλε επίπεδου προπολογισμού και στο τέλο τη ημέρα να είμαστε ένα. Αντέχετε στο οικονομικό, στο οικονομικό, πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή δεν έχετε ξεφύγει. Όχι σε καμιά περίπτωση. Θεωρώ ότι κάθε ομάδα, αν κάνει ένα συνετό προπολογισμό μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι τη, δεν υπάρχει λόγο να ξεφύγει. Οι ομάδες που ξεφεύγουν είναι αυτές που επιλέγουν να πάνε να κάνουν κάποιες μεγάλες δύο-βολές κινήσεις με ποδοσφαιριστές. Για μας δεν είναι αυτό ο στόχος μας. Ο στόχος μας εμάς είναι να πάρουμε τα νεαρά παιδιά και να τους ξαναδώσουμε την ευκαιρία για να παίξουν ποδόσφαιρο. Ωραίο ορθόδοξο ποδόσφαιρο. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε και μια νεανική ομάδα που έχει μέσον όρο ηλικία για να έχουν ταξίδι 24 χρόνια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ μου για καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ήταν ο Αδάμος Ευσταθίου, εκτελεστικός γραμματέας της ομάδας Ομόνια 29 Μαΐου, που παίζει στην τρίτη κατηγορία. Και να πάμε τώρα στον επόμενο φιλοξενούμενο. Θα τον δούμε μέσω Skype. Καλησπέρα. Είναι ο Χριστόφορος Ματθαίου, επιχειρησιακός υπεύθυνος της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρα Δημοσία. Καλησπέρα, κύριε Χριστόφορε Ματθαίου. Καλησπέρα, Βόλη μου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, τι λέει, να το εξηγήσουμε αυτό, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ποια είναι τα καθήκοντα του υπηρεσιακού υπεύθυνου της εταιρείας διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος του Απόλλωνα. Εντάξει, στην ουσία το πόστο μου έχει να κάνει κυριότερο με τα εισιτήρια διαρκείας, τα εισιτήρια αγώνα και με διάφορα διαδικαστικά που έχουν να κάνουν με τις ημέρες του αγώνα. Με το ότι ό,τι προτρέχει του αγώνα πριν το Σάββατο ή την Κυριακή, δηλαδή με τις αστυνομικές συσκέψεις, με τα διάφορα διαδικαστικά θέματα που υπάρχουν μεταξύ των σταδίων, των ομάδων που αγωνίζονται, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ξέρεις, είσοδο στο γήπεδο, τα ταμεία, η καθαρίσεις εισιτηρίων, κάποια θέματα σε ασφαλείας, πάντα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφαλείας. Και εκτός από αυτό, ό,τι συνεπάγεται με τη στρατηγική και την υλοποίηση της στρατηγικής των εισιτηρίων και εισιτήριων διαρκείας της ομάδας μας. Ναι, και έχεις πάει, από ό,τι παρακολουθώ, γιατί βγαίνουν και σχετικά δελτία τύπου, για να μαθαίνεις κάποια πράγματα, πηγαίνεις, αντιλαμβάνομαι, και επισκέπτεσαι εγκαταστάσεις συλλόγων του εξωτερικού για να μαθαίνεις. Όχι ακριβώς. Βασικά εγώ... Σε σεμινάρια λαμβάνεις μέρος. Αν κατάλαβα καλά, μιλάς για το συγκεκριμένο με τη Real Madrid, σωστά? Ναι, όχι, θυμάμαι που κατά καιρούς γράφτηκε σε κάποια στιγμή ότι ο Χριστόφορος Ματθαίου πήγε κάπου και είδε, ξέρω εγώ, ή έλαβε μέρος σε κάποιο σεμινάριο. Βασικά αυτό δεν ήταν σεμινάριο, ήταν το μεταπτυχιακό μου, το MBA, ναι. Το οποίο πραγματοποίησα διαδικτυακά, ναι. Με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και συγκεκριμένα στο σχολείο της Real Madrid που εδρεύει στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, τρομερή εμπειρία, έστω και εξ αποστάσεως. Βρέθηκα και στη Μαδρίτη δύο φορές τη συγκεκριμένη χρονιά, όπου πραγματοποίησα σεμινάρια και διάφορα έτσι talks από το προσωπικό της Ρεάλ, από πρώην και νυν ποδοσφαιριστές. Έτσι, είχαμε εκπαίδευση, μας μίλησαν άτομα από διάφορα τμήματα της Ρεάλ, και για τα εισιτήρια και για το μάρκετινγκ και για το γήπεδο και από τις ακαδημίες. Ναι, αλλά μιλάμε εκεί, Χριστόφορε, για άλλο επίπεδο. Σίγουρα απέχουμε πάρα πολύ, γιατί είναι και περισσότερος ο κόσμος. Μιλάμε για πολύ πιο μεγάλο σύλλογο που έχει πολύ περισσότερα μέλη, περισσότερους υποστηριχτές. Έχει παγκόσμια απήχηση. Μάλιστα, είναι τρομερή διαφορά. Χωρίς να θέλω έτσι να θίξω το κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ειδικά η συγκεκριμένη ομάδα,
με οπαδούς ανά τον παγκόσμιο, με παγκόσμια operations, ας πούμε. Δηλαδή, έχουν τμήματα τα οποία πάγονται στη Ράλ Μαδρίτη σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ισπανία. Έχουν ανοίξει γραφεία στην Ασία, στην Αμερική. Και αυτό, δηλαδή, έχουν στήσει έτσι ένα παγκόσμιο δίκτυο operations και εμπορικών, κυρίως εμπορικών, που συσχετίζονται με την ομάδα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, θυμάμαι συγκεκριμένα ότι μόνο στο προπονητικό κέντρο που διατηρούν για την πρώτη ομάδα και τις ακαδημίες δουλεύουν περίπου 250 άτομα. Σκέψου πόσο κόσμο εργοδοτούν. Έχουν γύρω στους 500 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο. Ναι. Πάγονται στη Ρεάλ Μαδρίτη. Ναι. Τώρα, να πάμε στον κύριο λόγο που σε καλέσαμε σήμερα στην εκπομπή. Σε ένα πρόγραμμα, μια εφαρμογή, δεν ξέρω, έγινε και μια συνέντευξη τύπου. Ανέφερες κάποια πράγματα, το πρόγραμμα socios.com. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, για να μάθουν κάποια πράγματα και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν τώρα. Μάλιστα, πριν από έτσι στην επεξήγηση του τι είναι το socios και τι προβλέπει η συνεργασία μας, απλά από έτσι κάποια πράγματα πληροφοριακά. Όταν την περασμένη χρονιά σταμάτησε το πρωτάθλημα, μπήκαμε όλοι σε καραντίνα. Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά το δικό μου το κομμάτι των εισιτηρίων είχε χτυπηθεί. Ναι. Εγώ κατά τη διάρκεια της καραντίνας στην ουσία σκεφτόμουν πώς μπορώ και εγώ από το κομμάτι μου να βοηθήσω την κατάσταση σχετικά και με την εταιρεία, αλλά και με τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος γνώριζα ότι δεν θα μπορούσε να έρχεται στο γήπεδο, τουλάχιστον ως προτείνος. Το συγκεκριμένο, έτσι, συγκεκριμένη υπηρεσία ήμουν κοντά από την αρχή, από την ίδρυση της, καθώς όπως προαναφέραμε στο μεταπτυχιακό μου στη Ρεάλ Μαδρίτης, γνώρισα έτσι έναν συμφοιτητή μου, ο οποίος ήταν μέρος του προγράμματος από την αρχή. Έτσι ήμουν ενημερωμένος από την αρχή, το παρακολουθούσα. Όταν ξεκίνησε με δυνατές συνεργασίες, ξεκίνησε συγκεκριμένα με τη Juventus, με την Παρή και τη Ρώμα, και σιγά σιγά μπήκαν και οι υπόλοιπες ομάδες, η Αθλέτικο Μαδρίτης, η Τεπετιέντε Αργεντινής, Γαλατασαράι και η Τραντοσπόρα από Τουρκία. Έτσι, εγώ από την αρχή, ναι, ήμουν ενημερωμένος και παρακολουθούσα σχετικά την συγκεκριμένη υπηρεσία. Και όταν να πούμε ότι πάλι Χριστόφορε, συγγνώμη που σε διακόπτω, καταρχήν να πούμε ότι παραμένει το 0-0, 68 λεπτό, Κύπρος Αζερβαϊτζάν, Αζερβαϊτζάν Κύπρος στην Αλβανία, παραμένει το 0-0. Θυμίζουμε ότι έκοψε πέναλτι ο Δημητρίου, ο δικός σας θεμεροφύλακας, το 26ο λεπτό. Τώρα, πάλι όμως μιλάμε για πιο μεγάλα μεγέθη σε σχέση με τα δικά μας. Και πάντοτε μπαίνει το ερώτημα, μπορούν να εφαρμοστούν και στο δικό μας το χώρο. Πολύ καλή ερώτηση σου, Πολύ. Καθώς όταν εγώ μπήκα σε συζητήσεις με τους σόσιους για τη συγκεκριμένη συνεργασία, αυτός ήταν ο κύριος μου φόβος. Βλέποντας τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν συνεργασία και γνωρίζοντας την κατάσταση στην Κύπρο, το μέγεθος γενικά του Απόλλων αλλά και του μάρκετ της αγοράς της Κυπριακής, ήταν ο πρώτος μου φόβος και αυτός που ήταν ο βασικός μου ενδιασμός πριν προχωρήσω επίσημα στη συνεργασία. Αυτό που μου μετέφεραν από τους σώσιους ήταν πως αυτό που χτίζουν θέλουν σιγά σιγά να αποδείξουν πως μπορεί να εφαρμοστεί ανά το παγκόσμιο σε όλα τα είδη και διάφορα δημογραφικά. Χώρες, η αγορά, ο πληθυσμός κτλ. Τηρουμένων των αναλογιών σε κάθε χώρα. Ακριβώς. Στη μικρή διαφορετικά, στη μεσαία και στην πιο μεγάλη αναλόγως. Ναι. Ακριβώς. Και στην ουσία πήραν το ρίσκο, να το θέσω έτσι, με τον Απόλλωνα να κάνουν τη δοκιμή. Δηλαδή ο Απόλλωνας για αυτούς στην αρχή της εργασίας ήταν κάτι σαν ένα τεστ για να δουν αν πραγματικά το προϊόν τους μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρες σαν την Κύπρο και με ομάδες σαν τον Απόλλωνα και όχι η Μπαρτσελώνα ή η Παρί, η Ιουβέντους που είναι αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Όπως καταλαβαίνετε και από ό,τι μου λένε με την καθημερινή επικοινωνία με τους σώσιους αλλά και βλέποντας τα νούμερα, μπαίνοντας εσύ ως το δεύτερο μήνα που είναι ενεργοποιημένη η συνεργασία, η ανταπόκριση είναι τρομερή και από τους δικούς μας οπαδούς αλλά και ανά το παγκόσμιο και σχετικά με το οικονομικό όφελος και σχετικά έτσι με το εμπορικό όνομα του Απόλλωνα, αλλά και με το fan engagement, με τη διαδραστικότητα με τους οπαδούς. Τώρα, πιο απλά να το θέσουμε όμως, πόσοι οπαδοί απολογίστες έχουν μπει μέχρι τώρα και με ποιο τρόπο συμμετέχουν σε αυτή την εφαρμογή,
σε αυτό το πρόγραμμα. Όσο πιο απλά μπορεί για να καταλάβω, γιατί είναι ο κόσμος που δεν ασχολείται πολύ με την τεχνολογία. Μάλιστα, η συγκεκριμένη υπηρεσία, πριν να μπούμε στα της εφαρμογής, βασίζεται στο λεγόμενο trading, στο χρηματιστήριο. Ναι. Η αρχή έγινε με την εταιρεία Chili's. Η εταιρεία Chili's είναι που ασχολείται με το χρηματιστήριο, δημιούργησε ένα cryptocurrency όπως είναι το bitcoin παραδείγματος χάρη, το οποίο αντί να πάει να το εντάξει σε πλατφόρμες χρηματιστηριακές κτλ., δημιούργησε την εφαρμογή Socios για να στην ουσία να κάνει αυτό το cryptocurrency να είναι αποκλειστικά ένα sport token. Ναι. Είναι νόμισμα αθλητικό, να το πούμε πιο απλά. Μάλιστα, ναι. 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 Υπάρχει παράλληλα η πλατφόρμα chilis.net που μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει trade το token του Απόλλωνα, το οποίο αντιστοιχά στο cryptocurrency που προανέφερα. Αλλά αυτό αφορά ξεκάθαρα τους... γενικά, τον κόσμο που ασχολείται με το trading, με τον buy sell, με το χρηματιστήριο, δεν έχει να κάνει κάτι μετά της ομάδας. Ναι. Απλά στη συγκεκριμένη εφαρμογή, στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μπορείς να βρεις το Apollo token και να αγοράσεις, να πουλήσεις με σκοπό το κέρδος. Ναι. Το επόμενο βήμα δημιούργησαν την εφαρμογή η οποία λέγεται Socios, η οποία στην ουσία χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο token, το συγκεκριμένο currency, και το μετατρέπει σε ένα έτσι εργαλείο, να το πω, fan engagement. Στην ουσία κάποιος κατεβάζει το application, ναι, μπορεί να πιστώσει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι με μετατρέψει τα ευρώ του σε chilis, που είναι το cryptocurrency, το bitcoin, και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει αυτό το cryptocurrency για να αγοράσει τα sports tokens της ομάδας της αρεσκίας του. Στην προηγούμενη, ναι, περίπτωση π.χ. του Απόλλωνα. Ναι. Τώρα, εκτός από τη δυνατότητα συναλλαγής του token για το κέρδος, το token σου δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσεις στα διάφορες δημοσκοπήσεις, στα polls, τα οποία μπαίνουν στην εφαρμογή. Εδώ να αναφέρω ότι τα συγκεκριμένα polls, βάσει συμβολέου που έχουμε με τους socios, είμαστε αναγκασμένοι, να το θέσω έτσι, να τα πραγματοποιήσουμε. Ναι. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες μπαίνουν στο application δεν έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με τον MVP του αγώνα ή τον Call of the Month. Ποιο είναι το αντικείμενο κυρίως? Ξεκάθαρα είναι polls, οι δημοσκοπήσεις που έχουν να κάνουν με αποφάσεις που πρέπει να πάρει η εταιρεία ή το συμβούλιο της ομάδας, κυρίως με το εμπορικό κομμάτι. Και στην ουσία, αντί να είναι μια απόφαση η οποία θα πάρθει πίσω από κλειστές πόρτες, σε κάποιο meeting, σε κάποια συνέλευση της εταιρείας ή του προσωπικού της εταιρείας, τέλος πάντων, έχει καταγράφει, εννοείς, έναν παλμό, μια τάση μέσα από το ερώτημα η διοίκηση της εταιρείας για ένα οποιοδήποτε θέμα. Ή, όπως λες, κυρίως εμπορικού χαρακτήρα. Μάλιστα, και όταν μπει το poll υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση, το οποίο λέει αν είναι αναγκαστικό poll, δηλαδή αν αυτό που θα αποφασιστεί είναι αναγκαστικό να γίνει, ή είναι απλά ένα poll γνώμης, opinion. Ναι. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε πραγματοποιήσει μόνο αναγκαστικά polls, και στην ουσία είναι αυτό που προανέφερα. Μπαίνει ένα poll, ένα ερώτημα με κάποια options, και αυτό που θα διαλέξει η μάζα των χρήστων πρέπει εμείς να προχωρήσουμε και να το υλοποιήσουμε. Ναι. Μια από τις ερωτήσεις που με έκαναν πάρα πολλές φορές όταν ανακοινώσαμε τη συνεργασία ήταν αυτά κάποια στιγμή θα μπουν στο application και οι δημοσκοπήσεις που θα έχουν να κάνουν με το τεχνικό κομμάτι. Ναι. Έγινε αυτό στο φιλικό. Τελικά ήταν για εντεκάδα ή για τέσσερις θέσεις? Γιατί ήταν λίγο μπερδεμένες οι πληροφορίες που βγήκαν. Ναι, όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία να δημιουργήσουμε το application, σκοπός μας ήταν να εντάξουμε όλη την εντεκάδα στο poll. Δυστυχώς, λόγω της διαθεσιμότητας παιχτών που είχε ο προπονητής μας, ο κύριος Σοφώνης Αυγουστή, δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε θέσεις, να διαλέξουμε ποδοσφαιριστές για όλες τις θέσεις. Έτσι προχωρήσαμε σε δημοσκόπηση μόνο για τις τέσσερις θέσεις επίθεσης, στην οποία υπήρχαν 7 επιλογές. Ναι. Αχα, και επέλεξαν τους 4. Ναι. 4. Ξεκίνησε, ήταν το πρώτο πόλ το οποίο έπρεπε να διαλέξουν την σύνθεση της ομάδας που θα ξεκινούσε τον αγώνα. Στη συνέχεια να διαλέξουν το striker και τους 3 παίκτες οι οποίοι έπαιζαν μεσοεπιθετικά. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι κύριε Χριστόφορε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει σε ένα επίσημο μάτς, γιατί εντάξει, πλέον θα είναι παρέμβαση στο έργο του προπονητή, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει αυτό
επαναλαμβάνω, σε ένα επίσημο παιχνίδι. Για παράδειγμα, αύριο παίζει με τον Ολυμπιακό, να ψηφίζει ο κόσμος ποιο θα παίξει τερματοφύλακα, ποιο θα παίξει σεντερφόρ, ποιο θα παίξει κεντρικό χαφ. Μάλιστα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο. Κάναμε βέβαια εμείς στην αρχή, έστω και σε φιλικό αγώνα, αλλά προς το παρόν είναι κάτι το οποίο στην ουσία είναι ουτοπικό. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να θέσουμε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα στον κόσμο της ομάδας. Υπάρχει προπονητής, υπάρχει τεχνικό επιτελείο. Απλά εμείς το κάναμε ως ένδειξη καλής θέλησης για να δείξουμε στον κόσμο του Απόλλων ότι η συγκεκριμένη συνεργασία δεν είναι απλά ένα εμπορικό τρίκ, να το πω έτσι. Είναι πραγματικά μια προσπάθεια εκ μέρους μας έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τους και πραγματικά να μπορούν να επηρεάσουν αποφάσεις της ομάδας. Ναι. Να πούμε ότι είναι στο 75ο λεπτό το μάτς με το Αζερβαϊτζάν, παραμένει το 0-0. Ένα δεύτερο πριν το φινάλε, εκτός των καθυστερήσεων. Τώρα, δεν μου απαντήσατε πριν πόσοι Απολλωνίστες, αν έχετε κάποια νούμερα, λαμβάνουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα Σόσιος. Και απαντήστε αυτό και θα σας κάνω και την επόμενη ερώτηση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, απλά να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της καμπάνιας του Πολ που πραγματοποιήσαμε για το φιλικό, διπλασιάστηκαν οι χρήστες από Κύπρο. Αυτή τη στιγμή, τελευταία ενημέρωση που είχα ήταν για ένα αριθμό γύρω στους 500. Όπως αντιλαμβάνεστε, καλό νούμερο. Είναι ένα καλό νούμερο για το. Είμαστε ακόμη στο δεύτερο μήνα. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή τη στιγμή, ο στόχος που έμεινε να επιτεύξουμε τέλος πάντων μέσω του Σόσιος, είναι να φέρουμε όσο το περισσότερους χρήστες Κύπρου, οπαδούς του Απόλλωνα, μέσα στην εφαρμογή. Για να μπορούμε σιγά σιγά να βάλουμε και πιο σημαντικές αποφάσεις που θα έχουν να κάνουν ναι με το εμπορικό κομμάτι, αλλά με θέματα τα οποία θεωρώ ότι όσο ο κόσμος του Απόλλωνα θα ήθελε να έχει γνώμη. Τώρα, το όφελος που θα έχει η εταιρεία, αντιλαμβάνομαι ότι όπως ανέφερες στο ξεκίνημα, ήταν μια δική σου σκέψη που έκανες και τη μελέτη σου την εποχή της καραντίνας, ξέροντας ότι επηρεαζόταν το κομμάτι εις πράξης από τα εισιτήρια, να καλυφθεί κάποιο ποσοστό. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην μας πεις νούμερο, αλλά αν όχι να καλύψει εντελώς την απώλεια από τα εισιτήρια, σε ποιο ποσοστό μπορεί να φτάσει το όφελος για την ποδοσφαιρική εταιρεία? Μάλιστα, εντάξει, καταρχήν θέλω να το θεωρήσουμε ως νέα πηγή χρημάτων. Δεν έχει να κάνει με τα εισιτήρια, δεν έχει να κάνει με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει η ομάδα, είναι κάτι καινούριο, το οποίο απλά ήρθε για να βοηθήσει αυτό το τρίπτυχο που προανέφερα πριν, δηλαδή το οικονομικό κομμάτι, το εμπορικό όνομα του Απόλλωνα, αλλά και τη διαδραστικότητα μεταξύ εμάς και η επικοινωνία μεταξύ εμάς και του οπαδούς. Δεν μπορώ να σας πω το ακριβώς ποσοστό βάσει συμφωνίας, αλλά αυτό που θέλω να πω και σε εσάς και στον κόσμο του Απόλλωνα είναι πως η ομάδα μας από τη συγκεκριμένη συνεργασία θα είναι πολύ μεγάλο το οικονομικό αντίκτυπο, φυσικά και όσο καλύτερα πηγαίνει. Και είναι μια συνεργασία η οποία, αν την αγκαλιάσει ο κόσμος του Απόλλωνα, θα βοηθήσει έμπρακτα την ομάδα μας και επικοινωνιακά αλλά και οικονομικά. Ήδη τα πρώτα έτσι, μηνύματα και αριθμοί, κυρίως από το performance του token στο εξωτερικό, είναι τρομερές. Ναι. Δηλαδή είναι. Πρέπει να πω κάτι, να δούμε τη φάση αυτή. Ελπίζουμε να σώσει τη φάση ο Δημητρίου, γιατί βλέπω παράλληλα και το παιχνίδι και έσωσε πάλι ο Δημητρίου, αλλά μετά δύο επεμβάσεις συνεχόμενες ο Δημήτρης ο Δημητρίου παραμένει το 0-0 στο 78 λεπτό. Στον τεπούτο του θα πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές ότι είναι ο MVP ο Δημητρίου, τουλάχιστον δεν έχω δει το πρώτο ημίχρονο, το είδα όλο, τώρα βλέπω εδώ από το κινητό ταυτόχρονα και το παιχνίδι. Και έκανε δύο επεμβάσεις και κράτησε το 0 στο 78 λεπτό. Εντάξει, ας βάλει και έναν γκολ στα τελευταία λεπτά η εθνική ομάδα. Τώρα ο Δημήτρης. Θα πρέπει να πω κάτι. Ότι το γράφουμε στα ρεπορτάζ, ξέρω εγώ, στις ιστοσελίδες και στην εφημερίδα, για το πόσο έχει αναπτυχθεί η εμπορική πολιτική, η πολιτική του μάρκετινγκ στον Απόλλωνα. Νομίζω μιλούν τα γεγονότα. Δεν χρειάζεται να σας πλέξουμε το εγκόμιο, όμως ετοιμάζει κάτι άλλο η εταιρεία για τον κόσμο, πέραν από αυτό που το Σόσιος. Αυτό που θα πω είναι ότι το Σόσιος ακόμα είναι under development, να το πω έτσι. Δηλαδή τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν
πολλά έτσι updates μέσα στην εφαρμογή, καθώς και εκπλήξεις που έχουμε έτσι προγραμματισμένες για τον κόσμο. Και είναι κάτι το οποίο στην ουσία θα εξελιχθεί. Δηλαδή δεν θα μείνει στην τωρινή του κατάσταση, αλλά θα συνεχίζουν να προσθέτονται οι υπηρεσίες και κάποια features έτσι στην εφαρμογή. Αυτά από εμένα. Για ναι. τα υπόλοιπα. Εντάξει, θα ακούσουμε ίσως και αύριο ναι. από τον κύριο Ράτσικ, που είναι το νέο πρόσωπο Ισραηλινός, νέα είσοδος, αν θέλετε, στο ΔΣ της εταιρείας, που θα ασχοληθεί και με την εμπορική στρατηγική. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι και μια προετοιμασία για όταν θα μπει ο Απόλλωνας και οι άλλες ομάδες της πόλης στο γήπεδο στο Κολόσσι, αν όλα πάνε καλά. Εκεί θα περιμένει, Χριστόφορε, η εταιρεία πολύ περισσότερα έσοδα όταν με το καλό μπει σε ένα σύγχρονο σπίτι. Αναμφισβήτητα. Ό,τι κάνουμε τον τελευταίο χρόνο και ό,τι έχουμε προγραμματισμένο για τις επόμενες δύο σεζόν, είναι πάντα έχοντας στο μυαλό το νέο γήπεδο, να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται, να φέρουμε δηλαδή τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας σε ένα επίπεδο, έτσι ώστε όταν έρθει το γήπεδο να εκτοξευθούν και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γήπεδο στο επαρκρό, κάνοντας στην ουσία activate όλες αυτές τις συνεργασίες, τις χορηγίες, αυτές τα νέα τεχνολογικές αναπτύξεις που φέραμε με το Socios. Ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή στην εταιρεία και ό,τι έχουμε προγραμματισμό για τα επόμενα δύο χρόνια είναι πάντα έχοντας υπόψη το νέο γήπεδο και το πώς να το χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και για οικονομικό όφελος, αλλά και για να παρέχουμε στον Απολλωνίστα, στον οπαδό του Απόλλωνα, το καλύτερο προϊόν, την καλύτερη υπηρεσία, να τον κάνουμε να νιώθει περήφανος που είναι Απολλωνίστας και να τον κάνουμε να θέλει να έρθει στο γήπεδο, να θέλει να υποστηρίξει την ομάδα και να νιώθει μέρος της ομάδας και πως ο λόγος του μετρά στην ουσία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστόφορε Ματθαίου. Συγχαρητήρια και στα άλλα τα παιδιά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Βεβαίως, εντάξει, άμα βλέπουμε ότι γίνονται καλά πράγματα, πρέπει να λέμε και μπράβο σε κάποιους ανθρώπους, γιατί οι ομάδες για να μπορούν να συντηρούνται θα πρέπει να βρίσκουν τους τρόπους και να δημιουργούν νέες πηγές εσόδων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πούμε πριν πάμε στη διαφημίση ότι είναι στο 80 κάτι το παιχνίδι της Εθνικής με το Αζερβαϊτζάν. 0-0 πάντως κινδυνεύσαμε σε αρκετές φάσεις. Τελικά ο Δημητρίου κατάφερε πριν από λίγο, όπως σας είπαμε, με διπλή επέμβαση να κρατήσει το 0-0. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο με τον τελευταίο φιλοξενούμενο. Εκπομπή Capital Sports, λίγο πριν το φινάλε. Να αναφέρουμε ότι λίγο πριν το φινάλε είναι και ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας της Κύπρου στην Αλβανία με το Αζερβαϊτζάν. Στο 89 παραμένει το 0-0. Εντάξει, και σήμερα επιθετικά δεν καταφέραμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν καταφέρνουμε να βάλουμε γκολ. Αλλά το θετικό είναι ότι παραμένει το 0. Το κράτησε ο Δημητρίου στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη μεγάλη Εθνική. Είχε αποκρούσει πέναλτι στο 26ο λεπτό. Τώρα θα κλείσουμε την εκπομπή με τον Χρήστο Χρήστου, Γενικό Αρχηγό της ΑΕΣ Ζακακίου. Καλησπέρα, κύριε Χρήστου. Καλησπέρα πολύ. Τώρα, να σας ρωτήσουμε και εσάς το θέμα με τον κορονοϊό, που και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να ζούμε με αυτή την ιστορία. Εσείς όμως πώς αντιμετωπίζετε την όλη κατάσταση? Μου έκανε εντύπωση και μια δήλωση που κάνατε χτες, δήλωση συμπαράστασης στον ΑΣΥΛ, μια ομάδα που ταλαιπωρείται εδώ και δύο εβδομάδες, είχε πολλά θετικά κρούσματα, σιγά σιγά καθαρίζουν λογικά κάποιοι ποδοσφαιριστές. Θέλω έτσι το δικό σας πρώτο σχόλιο, κύριε Χρήστο. Όχι μόνο στον ΑΣΥΛ, αλλά σε πιο τραγική κατάσταση βρίσκεται η ομάδα της αναγέννησης Δερίνιας. Ναι. Όσον αφορά τον κορονοϊό, εμείς έχουμε δώσει σαφές εντολές στους ποδοσφαιριστές μας ότι πρέπει να προσέξουν την προσωπική τους ζωή, που πάνε, που έρχονται, διότι λόγω της κατάστασης είδαμε τι είχε πάθει και ο Εθνικός Άχνας και η Νέα Σαλαμίνα. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στην ζωή που κάνουν έξω. Δεν πιστεύω ότι ο ιός γεννήθηκε μέσα στα αποδυτήρια. Ο ιός τον έφερα μέσα στα αποδυτήρια. Yeah. Και απλώς μέσα στα αποδυτήρια είναι πολύ εύκολο να κολλήσουν κι άλλοι. Εντάξει, κυκλοφορεί παντού όμως, κύριε Χρήστου, η αλήθεια, γιατί βλέπουμε ότι
Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί. Χτες ήταν 40, σήμερα ήταν 62 και είναι φυσιολογικό όταν είναι περισσότερα τα κρούσματα να υπάρχουν και περισσότερες εστίες μετάδοση. Εγώ κάτι τέτοιο περίμενα. Για μένα, αν με ρωτούσαν, θα έλεγα ότι ίσως καλύτερα το πράσιμο να μην ξεκινούσε. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι τώρα οι ομάδες πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο και είναι χωρίς βασικούς ποδοσφαιριστές τους ή με λιπές ρόστερ. Την είχαμε πατήσει και εμείς την περασμένη εβδομάδα που παίξαμε τον Ασί Λύσης. Όλη την εβδομάδα ακούγαμε τον Ασί που έλεγε ότι δεν έχει ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο. Κάπου νιώθαμε και εμείς κάπως άσχημα και στο τέλος την πατήσαμε και χάσαμε. Ναι, αλλά όμως λέτε καλύτερα να μην ξεκινούσε ή να σταματήσει όμως. Είναι αρκετοί που ζουν από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν στις ομάδες. Εντάξει, δεν είναι τόσοι πολλοί όπως στις ομάδες πρώτης κατηγορίας, αλλά ζει κόσμος από το ποδόσφαιρο και στη δεύτερη και στην τρίτη και στην επιλεκτή. Και αν δεν ξεκινούσε ή σταματήσει, δεν θα επηρεαστούν κάποιες ομάδες, δεν θα ρυθεί θέμα επιβίωσής τους. Ενώ ίσως να προχωρήσουν στη διαδικασία να τα κλείσουν τα τμήματα. Τώρα που ξεκινήσαμε. Αν μη κακόν σε περίπτωση που διακοπεί το πρωτάθλημα, όλο το βάρος θα πέσει πάνω στις ομάδες. Καταλάβετε. Διότι τώρα έχουμε κάνει και πολλά ποδοσφαιριστών μας, έχουμε στείλει συμβόλαια μέσα. Σε περίπτωση διακοπής θα έχουμε το πρόβλημα εμείς. Ενώ εάν δεν ξέρει το πρωτάθλημα, ίσως να έχει πρόβλημα η ΚΟΠ ή κάποιοι άλλοι που ζουν από το ποδόσφαιρο. Καταλάβετε. Ναι. Τώρα είμαστε εμείς στην άσχημη κατάσταση. Ναι. Τώρα όμως εσείς τώρα με το θέμα προηγουμένως ο κύριος Ευσταθίου από την Ομόνια 21 Μαΐου που στην τρίτη κατηγορία είπε ότι έχουν επιχορηγήσει κάποια τεστ, έκαναν και αυτοί κάποια τεστ, προφανώς πλήρωσαν και είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. Εσείς πώς διαχειρίζεστε αυτό το θέμα με τα τεστ κορονοϊού? Με το φίλο μου τον Ευσταθίου συμφωνώ, μας έχουν αποστείλει να κάνουμε 35 τεστ, μιλούμε για την πρώτη ομάδα. Τα έχουμε κάνει, ήταν όλα αρνητικά. Μετά όταν παίξαμε με τον Ασίλ Λύσης, είχε έναν κούσμα ο οποίος ένας ποδοσφαιριστής του Ασίλ Λύσης είχε διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό. Μας ανάγκασαν και ξανακάναμε ακόμα 14 τεστ στους ποδοσφαιριστές και ακόμα 5 τεστ και στους προπονητές μας. Αλλά αυτά, συγγνώμη σαν διακοπτώ, αυτά τα τεστ όταν υπάρχει το θέμα της χνηλάτισης ατόμων που πιθανόν να ήρθαν σε επαφή με ένα θετικό, τα πληρώνετε εσείς ή η ΚΟΠ ή το Υπουργείο, τι γίνεται? Επειδή εμείς το τρέξαμε πολύ γρήγορα, έχουμε πάρει σε αυτόν τον αριθμό το 14-12, έχω προσωπικά πάρει πάνω από 200 φορές για να μπορέ, και άνθρωποι στην περιοδική, τους είχαν έρθει στο χώρο στις προπονήσεις, έχουμε κάνει τα τεστ. Και έτσι το τρέξαμε πάρα πολύ. Αν κάποιες ομάδες όμως δεν το τρέξαν, θα αναγκαστούν να πληρώσουν τα τεστ όπως τα πλήρωσε η Ανέννηση Τερίνιας ή δεν βρίσκαν ανταπόκριση όταν παίρναν τηλέφωνο ή δεν πήρασαν για αυτοί 200 φορές όπως πήρα εγώ. Έτσι εμείς τηλειώσαμε φτηνά. Δηλαδή δεν έχουμε δώσει ούτε ένα σεν πάνω σε τεστ. Και έχουμε κάνει και η ομάδα U17 έχει κάνει τεστ και η ομάδα U21 έχει κάνει τεστ. Πάρα πολλά τεστ. Ναι. Και εντάξει, το θέμα όμως είναι και κάποια μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για να μπορέσει να είμαι υπό έλεγχο η κατάσταση. Να πούμε ότι έληξε πριν μας απαντήσετε κύριε Χρήστου, να αναφέρουμε ότι έχει λήξει ο αγώνας της Εθνικής Κύπρου με το Αζερμπαϊτζάν στην Αλβανία. Πρώτος βαθμός, εντάξει ας είναι και ο πρώτος βαθμός, με κορυφαίο τον Δημήτρη Δημητρίου, που θα έλεγα ότι έκανε ιδανικό επίσημο ντεμπούτο κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα. 0-0 λοιπόν στην Αλβανία με το Αζερμπαϊτζάν, τελικό αποτέλεσμα. Απαντήστε κύριε Χρήστου και να κλείσουμε. Ναι, ήθελα να πω για κάτι για την Εθνική. Ναι. Όταν μπράβο στο Δημητρίου, αλλά δεν είναι και το καλύτερο όταν μια Εθνική μας να παίξει τρεις αγώνες τώρα και να δεχτεί. Τέσσερις αγώνες, τρεις ήττες, μια ισοπαλία σήμερα η πρώτη. Ναι, για να πανηγυρίζουμε, γιατί ο διακριθέντας μας είναι ο τερματοφύλακας. Είναι κρίμα και ελπίζω να γίνει κάτι έτσι να κάνουμε και καμιά νίκη όπως έκαναμε παγιά. Ναι. Έχετε μισό λεπτό. Ναι, πολύ μου. Μισό λεπτό έχετε για το προηγούμενο που ρώτησα. Ξαναθυμίζεις με. Τέλος πάντων, η ουσία λέω είναι να μπορέσετε να κάνατε τα τεστ,
αλλά να λαμβάνονται κάποια μέτρα στα αποδυτήρια στις προπονήσεις για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Σίγουρα, εμείς το έχουμε επεκτείνει και τα αποδυτήρια μας. Έχουμε δώσει στους φιλοξενούμενους δύο αποδυτήρια, έτσι να είναι άνετα. Και προσπαθούμε με τα μέτρα βάσει του πρωτοκόλλου να τηρούμε όλο το πρωτόκολλο, έτσι να μην παρουσιαστεί κάποιο κρούσμα. Αλλά το σημαντικό είναι να προσέχουν οι υποσφαιριστές μας να βγαίνουν τα ατομικά μέτρα ασφαλείας και ξέρω εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρήστου. Να είστε καλά. Ήταν ο Χρήστος Χρήστου, Γενικός Αρχηγός της ΑΕΣ Ζακακίου. Πρέπει να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήταν πίσω από τις κάμερες. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας νύχτα.